Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Σήμερα 17 Δεκεμβρίου γιορτάζει ο Δανιήλ, γιορτάζει ο Διονύσης, η Διονυσία και ο Ίακχος. Χρόνια σας πολλά. Καλημέρα, Κυριακή. Χρόνια καλημέρα πολλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά για τις γιορτινές μέρες αυτές που διανύουμε και για το χριστουγεννιάτικο πνεύμα που γενικότερα έχει μπει μέσα μας και έχουμε αυτή την πολύ ευχάριστη διάθεση και είμαστε εδώ για να σας τη μεταδώσουμε. Εκτός από την ευχάριστη μας διάθεση, θα σας ενημερώσουμε και για κάποια θέματα σοβαρά που απασχολούν τόσο την ελληνική κοινωνία. Βέβαια, θα πούμε και θέματα διεθνή. Να ξεκινήσουμε όμως με τα, με συγχωρείτε, με τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 1790, όταν ανακαλύπτεται στην πόλη του Μεξικού το πέτρινο ημερολόγιο των Αζτέκων. Πάμε αργότερα στο 1817. Δημοσιεύεται λοιπόν το νέο σύνταγμα των Ιόνιων νησιών, το οποίο παρά την ύπαρξη της Γερουσίας και Μπουλής δεν μπορεί να θεωρηθεί φιλελεύθερο, αφού ο Άγγλος αρμοστής διατηρεί το δικαίωμα της αρνησικυρίας. Το σύνταγμα αυτό ίσχυσε μέχρι και την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Πάμε στο 1825, όταν άρχισε η τρίτη και τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου. Το 1903, στις 11:25 π.Μ. στη Βόρεια Καρολίνα, πραγματοποιείται από τους αδελφούς Όρβιλ και Γουίλμπορ Ράιτ η πρώτη πτήση παγκοσμίως με μηχανοκίνητο αεροπλάνο. Η πτήση τους διήρκεσε ένα λεπτό, καλύπτοντας 850 πόδια. Είναι και η μέρα της αμερικανικής αεροπορίας. Να πάμε λίγο αργότερα, στο 1966, όταν σε μυστική συνάντηση στα Ανάκτορα, παρουσία του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο Γεώργιος Παπανδρέου, αρχηγός τότε της Ένωσης Κέντρου, και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αρχηγός της τότε ΕΡΕ, καταλήγουν σε συμφωνία για το σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Ιωάννη Παρασκευόπουλο, που θα οδηγεί στη χώρα σε εκλογές στις 28 Μαΐου. Και τέλος, αν σήμερα οι Ερυθρές Ταξιαρχίες απαγάγουν τον Αμερικανό στρατηγό James Dozier. Αυτά λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες όμως που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1830 γεννήθηκε ο Ζιλ Ντε Γκονκούρ, ο Γάλλος συγγραφέας και εκδότης. Μαζί με τον αδελφό του Εντμόν αθλοθέτησαν τον Γκονκούρ, το κορυφαίο λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας. Το 1900 γεννήθηκε η Κατίνα Παξινού, η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία έχει παίξει και στην Επίδαυρο. Ενώ το 1930 γεννήθηκε ο Μπομπ Γκουτσιόν, ο Αμερικανός εκδότης του περιοδικού Penthouse. Πάμε να δούμε και τις προσωπικότητες που έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Το 1830 πέθανε ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Το 1878 πέθανε η Σοφία Αφεντάκη, η νεαρά κόρη των Αθηνών, στον τάφο της οποίας στο πρώτο νεκροταφείο υπάρχει η γλυπτό της, η κοιμωμένη, φιλοτεχνημένο από τον Γιαννούλη Χαλεπά. Και τέλος το 2008 πέθανε ο Λουκάς Χατζιωάννου, ο Κύπριος μεγάλο εφοπλιστής που αποκλήθηκε βασιλιάς των Τάνκερ. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα, οι σημαντικότερες γεννήσεις. Να θυμίσουμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500, μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση και στο Twitter όμως με το όνομα πάλι Πρώτη Ανάρτηση. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε δηλαδή να μας στείλετε κάποια τραγουδάκια, χριστουγεννιάτικα, κάποια βίντεο αστεία στο email ή στο Facebook που είναι και πιο εύκολος τρόπος πια. Βέβαια. Και να μην ξεχνάμε, να μην ξεχάσουμε να πούμε, όπως είπαμε, θα το λέμε κάθε μέρα. Η τηλεόραση της Ζούγκλας, στη συνεργασία με το αφασία.gr, έχουν αποφασίσει να σας κάνουν ένα δώρο για τα Χριστούγεννα, για τις γιορτές που έρχονται. Έτσι λοιπόν, ένα iPad τέταρτης γενιάς, αξίας 720 ευρώ, μπορεί να γίνει δικό σας, αρκεί να κάνετε ένα κλικ στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook. Και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση για να γίνει δικό σας το iPad. Πολύ απλός τρόπος και κερδίζει ένα iPad, ένα πολύ ωραίο δώρο, το οποίο, όπως είπαμε, είναι και αρκετή μεγάλης αξίας. Κοιτάξτε, καλύτερα από ένα iPad, το παίρνεις παντού μαζί σου, είσαι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Επειδή σας το δίνει η τηλεόραση της Ζούγκλας, θα έχετε την δυνατότητα να μας βλέπετε από το πρωί όπου και να είστε. Έχει και τα θετικά του αυτό το δώρο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή.
Μονομερής απόφαση λοιπόν για πληστηριασμούς. Σήμερα κρίνονται ΕΑΣ και ΔΟΣ. Τον Ιανουάριο επιστρέφει στην Αθήνα η Τρόικα. Με την πιθανή διάδοχο της Μέρκελ στο μέσον. Βλέπουμε εδώ πέρα τη φωτογραφία. Είναι η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, είναι ο σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ και η νέα υπουργός άμυνας, ή αλλιώς όπως την αποκαλούν, κομάντο Ούρσουλα, Φον Ντερ Λάιεν. Λοιπόν, πιο κάτω διαβάζουμε πόθεν έσχες πολιτικών με ερωτήματα, υπερβολικές αποζημιώσεις και δηλώσεις για το 11 με μηδενικά εισοδήματα. Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής κατά των υποκλοπών, χωρίς βίζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 17 οι Τούρκοι. Η Έτνα ξύπνησε πάλι εκτοξεύοντας τη λάβα της. Βλάβη λοιπόν στο αεροσκάφος Ματέος το ταξίδι του Πρωθυπουργού. Πέταγε λοιπόν προς τον Μπακού. Ξεπαγώνουν τα οδικά έργα με 776 εκατομμύρια ευρώ, αμοιβές 80 εκατομμύρια ευρώ σε συμβούλους της Τρόικας, ενώ βήματα εκτόνωσης στην υγεία. Όλοι αθώοι για τη φούσκα στις Σοφοκλέους. Και να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Μηδενικές καταθέσεις και χρυσά ασφαλιστήρια σε δηλώσεις πόθεν έσχες των βουλευτών. Πόθεν έσχος λοιπόν. Μαγική εικόνα, η περιουσία των πολιτικών. Νάνο κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ από το εκατομμύριο του Τσουκαλά. Πάμπτωχοι δηλώνουν οι χρυσαυγίτες. Στα μαχαίρια για τον Οκανά η Ζέτα Μακρύ με την Μένη Μαλιόρη. Ενώ στον τομέα της δικαιοσύνης όλοι αθώοι 14 χρόνια μετά για τη φούσκα του χρηματιστηρίου. Κέντρο αριστερά, Φώτη μου, Σπύρο μου και άνοιγμα Βενιζέλου. Γερμανία, εύσημα σε Γκάμπριελ για το σύμφωνο συμβίωσης. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, πόθεν έσχες τι δείχνουν παρά τις εξαιρέσεις οι δηλώσεις. Πλούσιοι αρχηγοί, πάμφτωχη χώρα. Μπροστά και στην παράσταση νίκησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ουδής ένοχος για τις μετοχές φούσκες. Δίωξη στον Παπαντονίου για το 1,3 εκατομμύρια. Τους ένωσε το σύμφωνο συμβίωσης. Πληστηριασμοί, ευκαιρία το αδιέξοδο με την Τρόικα. Μπάστα, φωνάζουν οι Ιταλοί. Χώρος εκατομμυρίων, πάρτι συμβούλων ελαίο Τρόικας, Σαμαράς για ΕΟΠΗ, ο διάλογος έβγαλε διαθεσιμότητες. Στην εφημερίδα Έθνος, μορατόριουμ 12 μηνών για πληστηριασμούς. Νέα ρύθμιση στη Βουλή εντός της εβδομάδος, τα κριτήρια προστασίας. Πόθεν έσχες πολιτικών, πλούσιοι, φτωχοί και χρυσά εφάπαξ. Ολυμπιακός Μάντσεστερ, δεν τον τρομάζουν οι κόκκινοι διάβολοι. Νέο Γκάλοπ, καμπανάκι για τη Χρυσή Αυγή. Τρίτο με διψήφιο ποσοστό εμφανίζεται το κόμμα του Νίκου Μιχαλολιάκου. Γερμανία, μια Μέρκελ με ανθρώπινο πρόσωπο για τη διαδοχή. Να περάσουμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η λίστα με 4.413 προσλήψεις σε δήμους και περιφέρειες. Αλλά αναλυτικά οι πίνακες για όλη την Ελλάδα. Πώς κατανέμονται και τα προσόντα και τα κριτήρια μοριοδότησης. Στο μικροσκόπιο τα πιστοποιητικά των δημοσίων υπαλλήλων. Συμφωνία για ΕΑΣ παραμένει ο ΦΠΑ εστίαση στο 13%. Προς εκταμείευση η δόση του 1 δις, ανοιχτή η διαπραγμάτευση για πληστηριασμούς, ενώ τον Ιανουάριο θα επιστρέψει η Τρόικα. Ο Δήμος Αθηναίων βγάζει στο σφυρί πρώτη κατοικία για χρέη. Βλάβη ματέωσε το ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν, περιπέτεια και το Σαμαρά. Ενώ λεφτά υπάρχουν στο πόθεν έσχες. Οι Σιριζέοι επενδυτές της BlackRock και το ιδιωτικό εφάπαξ ενός εκατομμυρίου του Τσουκαλά. Μετά από 13 χρόνια αθώοι για τη φούσκα του χρηματιστηρίου οι 42 κατηγορούμενοι. Και διαβάζουμε στην εφημερίδα των συντακτών ζητούν νέο μνημόνιο με αντάλλαγμα πάγωμα καταβολής των τόκων για 2 χρόνια. Πριν αποχωρήσουν οι δανειστές, γνωστοποίησαν τις προθέσεις τους. Θεωρούν πως μόνο με ένα νέο δάνειο, που σημαίνει νέο μνημόνιο, θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό 14-15. Προτείνουν να μην πληρώνουμε για 2 χρόνια 12 δις ευρώ για τόκους των δανείων που ήδη έχουμε πάρει. Πόθεν έσχες, αδιευκρίνιστο το πόθεν. Κόβουν λοιπόν τα επιδόματα ανεργίας, τιμωρούν όσους αρνούνται την υποαπασχόληση. Κλήρωση Champions League, ο Φίγκο έκανε το χατήρι του Μίτσελ. Διεθνείς οίκοι πλουτίζουν από τα μνημόνια. Για κακούργημα ο δάνος στις αδήλωτες καταθέσεις. Κάνουν ταμείο στη δημοκρατική αριστερά, επιδιώκουν ανοχή της Τρόικας για τους πληστηριασμούς και ένας ρατσιστικός διαπληκτισμός όσον αφορά τη δολοφονία Λούκμαν.
Στην εφημερίδα είναι αυτεμπορική, κεφάλαια σε μικρομεσαίες μέσω εταιρικών ομολόγων. Ποθενέσχες χωρίς αποκαλύψεις και ελπίδες. Κομισιόν, πράσινο φως για τα οδικά έργα. Έρευνα στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικές πωλήσεις ύψους 3,5 δισεκατομμύρια ετησίως. Υπουργείο Οικονομικών, καθορίστηκαν στο παραπέντε τα κριτήρια ελέγχου στον τομέα των ακινήτων. Ποιες υποθέσεις θα ελέγξουν οι ΔΟΗ. Υπουργείο Εργασίας, μείωση ιδιωτικής απασχόλησης τον Νοέμβριο. Τρόικα, ελπίδες για συμφωνία τελευταία στιγμής. Στην εφημερίδα Ημερησία. Πιέζουν το χρηματιστήριο οι φόροι. Μάχη για θέσπιση αφορολόγητου ορίου ύψους 25.000 ευρώ στις υπεραξίες των μετοχών. Σύγχυση στους επενδυτές προκαλούν οι νέες ρυθμίσεις. Οι φτωχοί και οι πλούσιοι της Βουλής. Τι δείχνουν τα πόθεν έσχες των βουλευτών για το 2011. Έλεγχοι σε παλαιές υποθέσεις. Ανοίγουν οι φάκελοι για μεταβιβάσεις ακινήτων. Έκθεση Προβόπουλου, όχι άλλοι φόροι, αλλά μεταρρυθμίσεις, τονίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Έσπασε το σερί της πτώσης, μίνι ράλι στις αγορές Ευρώπης και ΗΠΑ στη σκιά της ΦΕΔ. Καταρχήν συμφωνία με Τρόικα σε τρία μέτωπα. Πράσινο φως σήμερα για τη δόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Να περάσουμε στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Όλα τα λεφτά, Βενιζέλος Μηταράκης. Πόθεν έσχες η περιουσία Σαμαρά, μηδενικές καταθέσεις εμφανίζουν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος. Πώς βρέθηκε με συν 1 εκατομμύριο ευρώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τσουκαλάς. Ο Νότης αγόρασε με 1 εκατομμύριο 300.000 ευρώ διαμέρισμα σε αριστοκρατική περιοχή του Λονδίνου. Τα μισά χρήματά του έχασε με το PSI ο Κώστας Καραμαλής. Ενώ ακίνητο στην Αυπακτία κληρονόμησε ο Παπανδρέου. Ο Σόιμπλε, το Καπέλο και η άλλη Μέρκελ. Ελληνοσερβικός πόλεμος για τις γυναίκες της Μπέλα Παλάνκα. Επιτραπέζιο παιχνίδι στο Αγγελαδιστάν με την Τρόικα. Κατασχέσεις της εφορίας και σε ποσά για μισθοδοσία. Αθώοι και οι 42 κατηγορούμενοι για το έγκλημα του χρηματιστηρίου. Να πάμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Η Αυγή», όπου διαβάζουμε με κόλπο πίνιπι πληστηριασμοί. Παράκαμψη της Βουλής για την απελευθέρωση των πληστηριασμών. Μεθοδεύει η κυβέρνηση μέσω πράξης νομοθετικού περιεχομένου, σπρώχνοντας τεχνιέτος τη συμφωνία με την Τρόικα για το κλείσιμο του κοινοβουλίου. Ορατό από το διάστημα το νέφος της Κίνας. Αόρατο για την κυβέρνηση το νέφος του μνημονίου που έπνιξε την Αττική. Αέρας νίκης για τον ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB. Υποψήφιος Ευρωπαϊκής Αριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας από την Ευρώπη στο Προεδρικό. Μεθοδεύσεις. Fast track, ξεπούλημα της ΕΙΑΘ με παράκαμψη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με διαδικασίες εξπρές 785 εκατομμύρια σε 4 κοινοπραξίες εργολάβων. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο λαός να γυρίσει την πλάτη στην αναπαλαίωση του πολιτικού συστήματος. Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, απαλλαγές και εξαιρέσεις στους επιχειρηματίες. Δημήτρης Κουτσούμπας, η πολιτική Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που τους βάζει στο ίδιο κάδρο. Συνδικάτα φορείς του κινήματος, γιορτές για τα παιδιά εργαζομένων και ανέργων. Συγκέντρωση μαθητών ΕΠΑΛ την 5η στο Υπουργείο Παιδείας. Ταξίδι Αβραμόπουλου στο Ισραήλ, βάθημα της επικίνδυνης στρατιωτικής συνεργασίας. Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο. Σωματεία, μαζική φορή, συνταξιούχοι, διαδηλώσεις αύριο για την υγεία. Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ με τον πρέσβη της Παλαιστίνης. Και να ρίξουμε μια ματιά στην Εσπρέσο. Νύφες και γαμπρί με πρίκα. Το διαμέρισμα που αγόρασε 1.319.000 ευρώ ο Νότης Μηταράκης στο ψυχικό του Λονδίνου. Πόθεν έσχες τη δόξα πολύ εμίσησαν σύγκλι βουλευτές με ακίνητα, μεγάλες καταθέσεις και επιχειρήσεις. Νέα διατροφική βόμβα στο πιάτο και άλογα που είχαν σε πειράματα. Πώς άλλαξε ο Λεμπέσης, έγινε πια ίδιος με τον Βασίλη Λέκα. Ο καλός άγγελος της Μαρίας Νεφέλη, η μάχη της νεαρής Κύπριας με τον καρκίνο. Κομωτήριο η ωραία ελληνική αστυνομία με τιμές που θα ζήλευαν και οι πράκτορες του Τζάμπα. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και τις αθλητικές ξεκινώντας με την Sport Day.
Σιγά μη φοβηθώ. Ανάλυση λοιπόν, αναλύουν την κλήρωση για θρύλο και δικέφαλο. Κέρδισαν ο Λουκάς Πέρεθ, ευχαριστεί μεσότους της Sport Day τον ΠΑΟΚ και την ευκαιρία που του έδωσε. Ενώ ανάλυση στο τι περιμένει το δικέφαλο με τους αετούς της Λισαβόνας, την Τύπρο και την ακέφαλη Τότεναμ. Πρόκληση, κλειδί το πρώτο μάτς λένε οι πρωταθλητές. Ποια τα σχόλια για τη United. Στο πιάτο όλα όσα δεν ξέρετε για την ομάδα του Μόγιες, τα προβλήματά της αλλά και γιατί παραμένει μεγαθύριο. Στην ΑΕΚ, φουλάρι, όλες οι ενέργειες και επαφές του Μελισανίδη για το χρυσό όνομα του νέου γηπέδου. Στο Παναθηναϊκό τώρα το παλεύουν. Φαίνεται, τρέχουν οι εξελίξεις για τον επιθετικό που θα αποκτηθεί. Υπεγράφει η ρήτρα εμπιστευτικότητας από Γιανακόπουλο και Αλαφούζου. Και πάμε στην εφημερίδα Γαύρος. Ο Ισπανικός Ολυμπιακός του Μίτσελ έχει δικαίωμα στην ελπίδα, ακόμη και απέναντι στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, και ας είναι το μεγάλο φαβορί η Μάντσεστερ. Εφιάλτης είναι για τη United εδώ και χρόνια στα κύπελα Ευρώπης οι ισπανικές ομάδες. Όπως ακριβώς ήταν και για την Μπενφίκα. Και ο Μίτσελ ήθελε αντίπαλο από την Premier League. Τσόρι και η Μπαγάσα αίτητη μαζί της. Για την επανευτυχής για την κλήρωση, η Βάις και Κάμπελ. Στο ναό λοιπόν το πρώτο βήμα για να πάμε να παίξουμε την πρόκριση στις 19 Τρίτου. Μητρογκόλ υπολογίζουν πολύ αυτόν και τον Σαβιόλα οι Άγγλοι, ενώ πανέτοιμη ο Μανιάτης, σούπερ ο Κώστας έχει ήδη κερδίσει 10 ημέρες για την επιστροφή του. Πελέ και Ιγκλέσιας, Καρεμπέ, θα κάνουμε τα πάντα για να περάσουμε και ο Μπαρτζόκας, κάναμε όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ, ο κολοσσός Sport 5 για τον ναό. ΑΕΚ και παιδιά, μια αγκαλιά αγάπης. Σύστηκε η Λαμία για την Αγία Σοφιά. Ο Μάρτον Εστερχάζη, θέλουμε το project της Αγίας Σοφιάς, περιμένουμε τον Φεβρουάριο την ΑΕΚ στην Γερμανία. Στην εφημερίδα Φως των Σπορ, δεν απαγορεύεται στον θρύλο της Ελλάδας να ελπίζει και να πιστεύει ότι μπορεί να προκριθεί στους 8. Μίτσελ, δεν φοβάμαι κανέναν. Για όλα αποφάσεις, πρώτη εκτίμηση της κατάστασης αμέσως μετά τον ΠΑΣ. Αετομαχία για ΠΑΟΚ. Αποκαλυπτικό στο φως για το δράμα του Άριου προπονητής που τον έσωσε πέρσι και δεν τον κράτησαν γιατί άλλαξε η διοίκηση. Να πάμε στην εφημερίδα «Η Γάτα». Κέρδη από τα κύπελα με 15 παιχνίδια και ένα μονό αποδεκτό το κουπόνι. Δύο πιθανά χ από Ισπανία και Αγγλία, δύο σκορ με αποδόσεις 6 και 6,75. Διαβάζουμε επίσης αντιδράσεις για τα συνθήματα, εμφύλιο στον Άρη λόγω του Σαουρίδη. Πώς επηρεάζει τον πιστολέρο η κλήρωση, η Μάντσεστερ κρατά τον Μίτρογλου. Τα τρία λοιπόν ατού για τους 8, αλλάζουν το πλάνο τα παιδιά από τη Γαλλία, απορίες και ερωτηματικά στο λιμάνι. Πιέσει σε Αλαφούζο για να μην πουλήσει, έχει δώσει τα χέρια με άλλη ομάδα ο Ουντότζη. Πλάτη από τους παλιούς για Δέλα, ονειρεύονται τα αστέρια Ούμπιντες και Πίτου Γκαρσία. Οι Παοκτζίδες θέλουν συστημένο στην ΑΕΚ τον Κατσουράνη, ενώ στο προσκήνιο ο Ισπανός Μέσος, ένα στα πατέρα από τα παλιά για τον ΠΑΟΚ. Και ετοιμάζουν πρόταση για τον Ιγκλέσιας. Και πάμε και στην εφημερίδα Πρωταθλητή σε όλα, ο θρύλος της Αγγλίας στο δρόμο μας με τη Μάντσεστερ για τους 8. Ζήσε τον μύθο σου, θρύλε μου. Έρχονται νέα διαρκείας εκστρατεία στην Old Trafford. Μίτσελ, σε τρελή χαρά έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Αυτοί έχουν διαβόλους, εμείς έχουμε θεούς. Συνάντηση Μαρινάκη Μίτσελ, αύριο. Στην εφημερίδα Live Sport, Glory, Glory, Ολυμπιακός. Μπενφίκα, ο Κάτσε, να σε γυρεύει, ο Στέφενς επανέφερε την ομάδα στον Έργους που διψάει για παιχνίδια. Κλειδί το ομαδικό πνεύμα, λέει ο coach για τις μάχες με τους Πορτογάλους. Άδεια και πάει για του χρόνου ο Γκαρσία. Λεωφόρος ο κόσμος να χαλάσει. Διπλή ανάπλαση και πάρκο στη Λεωφόρο. Πάλι τέτα τέτ με Πράνιτς, Ζέκα, Μέντες, ο Αναστασίου. Και να περάσουμε να δούμε την εφημερίδα «Η Πράσινη». Μεταγραφάρα ο Μπαϊράμι. Στις προπονήσεις 47 μέρες μετά την επέμβαση στη μέση ο Σουηδός που ανεβάζει τον πύχη για το τριφύλι. Μόνο εσείς, δύο τόνους τρόφιμα, συγκέντρωσαν στη Λεωφόρο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων και στο σημείο αυτό να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Και ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο που μπορείτε και εσείς να δείτε στα πλάνα σας, η απόλυτη διαπλοκή, πώς οι κυβερνώντες κάλυπταν ισχυρούς επιχειρηματίες της χώρας.
Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο, οι βασίλισσες του Real Estate, άρωμα γυναίκα στη λίστα των πλουσιότερων του Κοινοβουλίου. Και να διαβάσουμε και το τρίτο πρωτοσέλιδο, καταραμένη φτώχεια, τα μυστικά και τα παράδοξα των πόθεν Έσχες. Στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, περιπέτεια στον αέρα, ματαιώθηκε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στον Μπακού λόγω βλάβης στα πτερύγια του αεροσκάφους. Και ξέρεις, δεν είναι τυχαίο. Σήμερα, όπως είπαμε, έγινε η πρώτη πτήση από τους αδελφούς Ράιτ με το πρώτο τέλος πάντων αεροπλάνο. Εχθές χάλασε εδώ του Πρωθυπουργού μας το αεροπλάνο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να περάσουμε λίγο στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, ενώ σε λίγη ώρα παραμείνετε στους δέκτες σας, ακολουθεί και το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Εμείς επιστρέφουμε. Σας ημέρα, επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθήσατε το ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκο. Να ακούσατε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ακολουθεί το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 ακριβώς περίπου. Εμείς επιστρέψαμε, είμαστε εδώ πέρα έτοιμες να ξεκινήσουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα που θα σας απασχολήσουν και που από χθες που βγήκαν κάποια από αυτά στο φως της δημοσιότητας σας απασχόλησαν και πολύ φυσιολογικά το κρίνουμε αυτό, θα λέγαμε. Και σίγουρα μιλάμε για τις δηλώσεις των βουλευτών, για το πόθεν Έσχες των βουλευτών. Πριν πάμε σε αυτό το θέμα, να πούμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500, να μας βρείτε στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση και στο Twitter πάλι με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση, αλλά μπορείτε φυσικά και να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση@papakizoogla.gr. Αυτά λοιπόν, αυτή είναι την τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάνετε ένα like στη σελίδα του afasia.gr στο Facebook και αυτόματα μπαίνετε στο διαγωνισμό για να γίνει δικό σας, να αποκτήσετε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο από την τηλεόραση της Ζούγκλας, ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Και να ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, με το πόθεν Έσχες ή όπως διαβάσαμε σε ένα πρωτοσέλιδο, δεν θυμάμαι ποιον είσαι εφημερίδας, πόθεν Έσχος, λοιπόν. Σοκ και δέος προκαλεί το πόθεν Έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου. Τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν. Να πούμε πως οι δηλώσεις περιουσιακής κατάσταση οικονομικού έτους του 2012 του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, υπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, όσων λοιπόν διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων και των συζύγων, αλλά και των ανήλικων τέκνων τους, αναρτήθηκαν χθες το μεσημέρι στον ιστότοπο της Βουλής. Να πούμε πως οι δηλώσεις θα μείνουν αναρτημένες για έναν μήνα και συγκεκριμένα έως τις 16 Ιανουαρίου του 2014. Η ανακοίνωση της Βουλής συγκεκριμένα έχει να κάνει... Να πούμε πως η ανακοίνωση της Βουλής, να ρίξουμε μια ματιά δηλαδή στην ανακοίνωση της Βουλής, λέει πως ο πρόεδρος της Επιτροπής του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002 για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων, Γεώργιος Καλαντζής, γνωστοποιεί ότι από τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Δεκεμβρίου, δηλαδή εχθές, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2012 των υπόχρεων σε σχετική δήλωση και ειδικότερα του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των υπουργών αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, των βουλευτών και των ευρωβουλευτών και όσων διαχειρίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1, τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων.
των βουλευτών και των ευρωβουλευτών, των υπουργών αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, όσων διαχειρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15.1 του νόμου 3023/2002 τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, όσο διαρκεί η θητεία τους και για 3 χρόνια μετά η απώλεια ή η λήξη της, καθώς και των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους. Να πούμε όμως συγκεκριμένα για τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός εμφανίζει εισόδημα ύψους 99.854 ευρώ από τη βουλευτική του αποζημίωση και 28.329 ευρώ από άλλες πηγές, ενώ η σύζυγός του Γεωργία εμφανίζει εισοδήματα 52.525 ευρώ. Τα συνολικά εισοδήματα της οικογένειας Σαμαρά για το οικονομικό έτος 2011 ανήλθαν σε 180.710 ευρώ. Να πούμε πως η ακίνητη περιουσία της οικογένειας Σαμαρά δεν παρουσίασε μεταβολές, καθώς παραμένουν τα 13 ακίνητα που είχαν, 6 στο όνομα του Πρωθυπουργού και 7 στο όνομα της σύζυγου του. Ο Αντώνης Σαμαράς διαθέτει το 50% αγροτεμαχίων στις Ροβιές Ευβίας, μια οικία με οικόπεδο στην Κηφισιά, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, το 50% 4 αγροτεμαχίων στη Λαβρεωτική και 2 αγροτεμάχια στην Πύλο. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού διαθέτει το 50% οικοπαίδου στην Εκάλη, το 50% οικία στην Εκάλη, ποσοστό 16,67% οικοπαίδου στην Καλυθία, ποσοστό γραφείου στην Πανεπιστημίου, διαμέρισμα στην Αθήνα, κατάστημα στο Ναύπλιο και διαμέρισμα στο Ναύπλιο. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις του ζεύγου Σαμαρά, ο ίδιος διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς ύψους 266.304 ευρώ, ενώ η σύζυγός του έχει καταθέσεις 31.371 ευρώ και 900 λίρες Αγγλίας. Ο Πρωθυπουργός διαθέτει χαρτοφυλάκιο του 35.00 της ANEC Lines, ενώ η Γεωργία Σαμαρά έχει 300 μετοχές της Smart Store AE. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει αυτοκίνητο στην κατοχή του. Πραγματικά προκαλούν απορίες τα στοιχεία αυτά που βλέπουμε από τις δηλώσεις. Και να πάμε στην επόμενη δήλωση, μιας και σοκ και δέος προκαλεί η φορολογική δήλωση και τοποθετήσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου. Τα στοιχήματα δίνουν λοιπόν και παίρνουν για το ποιο τελικά είναι ο πιο πλούσιος της Βουλής. Τώρα ο Σαμαράς είναι, ο Βενιζέλος είναι ή ο Καραμαλής. Πάντως να πούμε πως ο πρώην Πρωθυπουργός είναι κατά 160.000 ευρώ φτωχότερος από το κούρεμα των ομολόγων. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζει εισοδήματα ύψους 94.309 ευρώ από τη βουλευτική αποζημίωση. Είναι να πούμε 109.903 ευρώ την περασμένη χρονιά και μηδενικά από άλλες πηγές. Τώρα τα εισοδήματα της συζύγου του Βασιλικής Μπακατσέλου ανέρχονται σε 55.607 ευρώ, τα οποία ήταν το 2010 60.049 ευρώ. Εντυπωσιακές είναι όπως πάντα και οι καταθέσεις σε τράπεζες. Συνολικά υπάρχουν 27 καταθέσεις σε ευρώ, δολάρια και λίρες Αγγλίες σε κοινούς λογαριασμούς του κυρίου Βενιζέλου, της συζύγου και της κόρης του. Ειδικότερα υπάρχουν 1.633.054 ευρώ έναντι 2.326.777 ευρώ πέρσι, 84.444 λίρες Αγγλίας και 129.000 δολάρια. Σταθερή πάντως να πούμε ότι είναι και η ακίνητη περιουσία του ζεύγους Βενιζέλου σε σχέση με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης της προηγούμενης χρονιάς. Συγκεκριμένα στην ιδιοκτησία του κυρίου Βενιζέλου εμφανίζονται συνολικά 11 ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Χαλκιδική, ενώ στο όνομα της συζύγου του 16 σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα. Πέρα από αυτά, βέβαια, ο κύριος Βενιζέλος δεν διαθέτει μετοχές, ενώ η σύζυγός του εμφανίζεται να αγοράζει ομόλογα Ευρωπαϊκής Τράπεζας αξίας 104.009 ευρώ. Τέλος να πούμε ότι έχουν 3 αυτοκίνητα, 2 ο κύριος Βενιζέλος και 1 η σύζυγός του. Και να αλλάξουμε πρόσωπο, να πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται πως μειωμένα κατά 8.500 ευρώ ήταν τα εισοδήματά του το 2011 συγκριτικά με το 2010. Να πούμε πως το 2010 είχε δηλώσει συνολικά εισοδήματα 82.572,54 ευρώ,
Το 2011 όμως από τη βουλευτική αποζημίωση έλαβε 72.330 ευρώ και ακόμη 1.740 ευρώ από άλλες πηγές. Δηλαδή συνολικά είναι 74.070,24 ευρώ. Όπως προκύπτει, εξάλλου το 2011 εξανεμίστηκαν οι καταθέσεις του, αφού περιορίζονται στα 100.075 ευρώ, αν και το 10 είχε δηλώσει συνολικά 11.360. Πάντως, αμετάβλητη είναι η ακίνητη περιουσία του, η οποία περιορίζεται σε ένα σπίτι στην Αθήνα. Στη δήλωση του 2011 δεν εμφανίζεται η 650 κυβικών μηχανή του που την είχε αγοράσει το 2007. Και να περάσουμε στην Αλέκα Παπαρίγα, όπου φαίνεται πως η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ δηλώνει βουλευτική αποζημίωση 70.612,71 ευρώ και έσοδα από άλλες πηγές είναι περίπου 42.305,92. Διαθέτει ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων και οι καταθέσεις της ανέρχονται μόλις σε 0,32 λεπτά του ευρώ. Να περάσουμε όμως και στον κύριο Καμένο. Συνολικά εισοδήματα από κοινού με τη σύζυγό του 171.667 ευρώ, δηλώνει ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, εκ των οποίων οι 86.088 προέρχονται από τη βουλευτική αποζημίωση. Το ζεύγος του Καμένου διαθέτει συνολικά 8 ακίνητα, 2 ανήκουν στον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων και 6 στη σύζυγό του. Ο κύριος Καμένος δηλώνει επίσης 55.000 μετοχές της εταιρείας του πατέρα του Ηλία Καμένου και έχει καταθέσει από κοινού με τη σύζυγό του 1.581 ευρώ, 16,99 δολάρια και 0,95 λίρες Αγγλίας. Διαθέτει επίσης 3 γιοταχή, εκ των οποίων το 1 είναι σε ακινησία και έχει σκάφος 8,5 μέτρα. Και να πάμε στον κύριο Φώτη Κουβέλη. Ο πρόεδρος λοιπόν της Δημοκρατικής Αριστεράς δήλωσε εισοδήματα από τη βουλευτική του αποζημίωση 88.735 ευρώ, ενώ από άλλες πηγές 428 ευρώ, με τη σύζυγό του να δηλώνει εισοδήματα 15.063 ευρώ. Η οικογένεια Κουβέλη λοιπόν έχει στην κατοχή της συνολικά 15 ακίνητα, τα περισσότερα όμως είναι στο όνομα της σύζυγου του Φωτεινής. Η ακίνητη περιουσία της οικογένειας βρίσκεται στην Κυψέλη, ένα διαμέρισμα με αποθήκη και πάρκινγκ, οικόπεδα στα Στήρα Ιδίας, αγροτεμάχια και οικόπεδα στα Τρίκα, αλλά καθώς και ένα οικόπεδο στο Κρανίδι Αργολίδας, το οποίο κατέχει σύζυγός του από τον οικοδομικό συνεταιρισμό των δικηγόρων. Η σύζυγος του Κουβέλη διαθέτει 5.000 μετοχή στην Capital AXE, τις οποίες απέκτησε έναντι 17.608 ευρώ. Μαζί με τη σύζυγό και τις δύο κόρες του έχουν δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, έναν στην Εμπορική Τράπεζα ύψους 43.228 ευρώ και έναν στην Εθνική Τράπεζα 76.301 ευρώ. Στο όνομα του Προέδρου της ΔΗΜΑΡ υπάρχουν δύο γιοταχή αυτοκίνητα και ένα γιοταχή διαθέτει η σύζυγός του. Και να αλλάξουμε, να πάμε λοιπόν στο άλλο το πρόσωπο, στον Νίκο Μιχαλολιάκο. Φαίνεται όμως λοιπόν πως μεγαλύτερο εισόδημα παρουσιάζει η σύζυγός του, η Ελένη Ζαρούλια, από τον ίδιο τον Νίκο Μιχαλολιάκο για το 2011. Να πούμε συγκεκριμένα πως τα εισοδήματα του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής ανέρχονται σε 23.932 ευρώ, ενώ της κυρίας Ζαρούλια είναι στα 33.698. Να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις καταγράφουν την οικονομική κατάσταση του έτους 2011, κατά το οποίο βέβαια δεν ήταν βουλευτές. Υπενθυμίζεται ότι στις περσινές δηλώσεις ο κύριος Μιχαλολιάκος δήλωνε εισοδήματα ύψους 22.915 ευρώ, ενώ η σύζυγός του Ελένη Ζαρούλια δήλωνε 17.660 ευρώ. Ο νυν Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής κατέχει το 25% σε 4 καταστήματα στην Αθήνα και το 25% ενός ακίνητου έκτασης 4.500 τετραγωνικά μέτρα στο Γήθιο Λακωνίας, ενώ η κυρία Ζαρούλια εμφανίζεται ιδιοκτήτης 4 καταστημάτων στην Αθήνα και ενός διαμερίσματος στο Μαρούσι. Μετοχές δεν διαθέτει το ζεύγος, ενώ ο κύριος Μιχαλολιάκος διαθέτει 390 ευρώ πέρσι, 3.500 ευρώ σε καταθέσεις, ενώ περίπου 26.000 ευρώ από 3.240 ευρώ πέρσι είναι οι καταθέσεις της σύζυγου του. Το μοναδικό γιοταχή 1.600 κυβικών ανήκει στην κυρία Ζαρούλια, ενώ η ίδια εμφανίζεται μέτοχος σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών.
Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πόθεν έσχες των, είπαμε τέλος πάντων, των κυριότερων πολιτικών αρχηγών των κομμάτων. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο Eurogroup, όπου σήμερα θα ληφθεί η απόφαση για τα εθνικά αμυντικά συστήματα, προκειμένου εντός της εβδομάδας να δοθεί το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης του 1 δις ευρώ, όπως προέκυψε λοιπόν από το νέο γύρο διαβουλεύσεων με την Τρόικα. Για το κρίσιμο θέμα αυτών των πληστηριασμών υπάρχει σύγκληση με την Τρόικα και σκοπός της κυβέρνησης είναι να νομοθετήσει μέχρι την Παρασκευή, αν όχι σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των δανειστών, τουλάχιστον χωρίς τη διαφωνία τους, όπως χαρακτηριστικά δήλωναν οι αρμόδιες κυβερνητικές πηγές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών τόνισε ότι οι συνομιλίες είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για τη συμφωνία πριν από το τέλος των συζητήσεων σήμερα. Η απόφαση για τα ΕΑΣ θα ληφθεί αύριο στο Eurogroup, δήλωσε το ίδιο στέλεχος, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι η Ελλάδα θα λάβει μια θετική γνωμοδότηση που θα επιτρέψει στο ΔΣ του ΕΣΜ την Πέμπτη να αποφασίσει την εκταμείευση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το ίδιο στέλεχος δήλωσε ότι τα ταμιακά διαθέσιμα επαρκούν και ότι η επιδίωξη κυβέρνησης και Τρόικας είναι η πέμπτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος στήριξης να ολοκληρωθεί πριν από το Eurogroup της 27ης Ιανουαρίου του 2014, ώστε η χώρα να μπορεί να λάβει τη δόση των 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε πως ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης μίλησε για μια περαιτέρω προσέγγιση με τους δανειστές όσον αφορά το θέμα των πληστηριασμών. Όπως είπε, φαίνεται μάλλον να είπε, πως δεν μπορώ να πω ότι έχουμε συμφωνία, αλλά έχουν περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό οι διαφορές που υπήρχαν. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και σκοπός της κυβέρνησης είναι να νομοθετήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στόχος μας είναι μια συμφωνία με την Τρόικα. Αν όχι συμφωνία, πάντως όχι διαφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά το στέλεχος αυτού του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο ίδιος σημείωσε ότι αν μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν έχει έρθει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για τους πληστηριασμούς, θα ακολουθήσει η πρακτική της πράξης νομοθετικού περιεχομένου κάτω το οποίο επιδιώκεται, όπως πρόσθεσε. Ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών απέκλεισε να συζητηθεί το ζήτημα των πληστηριασμών στο Eurogroup. Αναφορικά με το ΦΠΑ στην εστίαση, το παραπάνω στέλεχος δήλωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν συγκλίνει σε σημαντικό βαθμό. Θα νομοθετήσουμε και για το ΦΠΑ στην εστίαση. Προβλέπεται να δώσουμε ισοδύναμα διαρθρωτικά μέτρα, συμπλήρωσε. Καταγράψαμε κάποια πρόοδο, θα επιστρέψουμε τον Ιανουάριο, δήλωσε ο επικεφαλής αποστολής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Πολ Τόμσεν. Σημειώνται πάντως ότι μετά τη συνάντηση παρέμειναν στο Υπουργείο Οικονομικών οι κύριοι Μόρς και Μαζούχ από την Τρόικα, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, με επικεφαλής τον ίδιο τον Υπουργό Γιάννης Τουρνάρα, προκειμένου να εξετάσουν την έκθεση συμμόρφωσης, όπως είναι γνωστό Compliance Report, που θα παρουσιαστεί στο Eurogroup. Και όπως είπαμε και πριν από λίγο, ματαιώθηκε το ταξίδι του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Αζερβαϊτζάν λόγω της βλάβης στο κυβερνητικό αεροσκάφος. Η δοκιμαστική πτήση που έγινε μετά τον έλεγχο έδειξε ότι το αεροσκάφος δεν είναι ασφαλές, ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν άλλος τρόπος μετάβασης της ελληνικής αντιπροσωπείας στον Μπακού. Ενδεικτικό ότι είναι ακόμα και στις Βρυξέλλες για την ερχόμενη σύνοδο κορυφής, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί με αεροπλάνο της γραμμής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίστηκε στα πτερύγια καμπυλότητας. Στον Μπακού, ο Πρωθυπουργός επρόκειτο να συμμετάσχει στην εκδήλωση υπογραφής της έναρξης του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΠ και του κοιτάσματος ΣΑΧ Ντενίζ 2. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έπεφταν οι υπογραφές και η συμφωνία ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ μεταξύ του Προέδρου του ΤΑΠΕΔ Κωνσταντίνου Μανιατόπουλου και του Προέδρου της ΣΟΚΑΡ Ρόβναγκ Αμπνουλάχγεφ, παρουσία του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχμάχ Αλίγεφ και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην ιδιωτικοποίηση των ελληνικών ταχυδρομείων, όταν και αν αυτή γίνει, θα προχωρήσει μονάχα αφότου ολοκληρωθεί ο εταιρικός μετασχηματισμός και ο εξυγχρονισμός της εταιρείας. Αυτό λοιπόν ξεκαθάρισε εχθές ο Υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του σε εκδήλωση παρουσίασης της νέας στρατηγικής των ΕΛΤΑ για τη μετάβαση από το παραδοσιακό στο ψηφιακό ταχυδρομείο, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι το προσωπικό της εταιρείας θα εξαιρεθεί από την κινητικότητα.
Τα ΕΛΤΑ έχουν μεταφερθεί με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων στο ΤΑΙΠΕΔ και υπάρχει διαδικασία ιδιωτικοποίησης σε εξέλιξη. Η γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται πολύ προσοχή, μεγάλη προπαρασκευή και ωριμότητα για να φτάσουμε κάποια στιγμή στο στάδιο της αποκρατικοποίησης, είπε ο Υπουργός Υποδομών. Η δική μου κατεύθυνση είναι να προβούμε σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να αναβαθμιστεί η εταιρεία, να αποκτήσει την αξία που απαιτείται, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουμε στις διαδικασίες, τόνισε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη Χρυσή Αυγή, όπου φαίνεται πως στη διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής εισηγήθηκε χθες το απόγευμα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με 8 ψήφους υπέρ, έναντι μόλις μίας κατά. Η εισήγηση της Επιτροπής αναμένεται να τεθεί σήμερα Τρίτη σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής. Μιλώντας λοιπόν στην Επιτροπή, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπό τον μανδύα ή υπό την κάλυψη πολιτικού κόμματος υπάρχουν βάσιμες κατηγορίες για την τέλεση σοβαρών εγκληματικών πράξεων, οι οποίες στρέφονται κατά της ίδιας της χώρας ή πλήττουν βάναυσα τη δημόσια τάξη. Οφείλουμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο κατάχρησης κρατικής χρηματοδότησης με σκοπό τη στήριξη εγκληματικών δραστηριοτήτων. Για την κυβέρνηση είναι αδιανόητο το κράτος και οι φορολογούμενοι πολίτες να χρηματοδοτούν κόμματα τα οποία κατηγορούνται ότι αποτελούν εγκληματικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις που επιχειρούν να καλυφθούν κάτω από τον μανδύα πολιτικού κόμματος. Ο Υπουργός μάλιστα εισηγήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής τη διακοπή της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής, καθώς κατά την εκτίμησή του ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Χρυσής Αυγής που χαρακτηρίζεται από στρατιωτική δομή σε συνδυασμό με την πληθώρα μαρτυριών και ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Τόνισε πως αυτό είναι ένα στοιχειώδες μέτρο προστασίας της χώρας απέναντι σε όσους επιβουλεύονται τη δημοκρατία, τη δημόσια τάξη και την κοινωνική ειρήνη, όπως είπε. Από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος έκανε λόγο για πολιτική δίωξη του κόμματος, που βασίζεται μόνο σε κουκουλοφόρους μάρτυρες. Για την έγκριση της αναστολής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου του σώματος, δηλαδή 151 ψήφοι. Η δυνατότητα διακοπής της κρατικής χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής απορρέει από την τροπολογία του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, η οποία υπερψηφίστηκε με 235 έδρες υπέρ στα τέλη του Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται πως η τροπολογία προβλέπει ότι σε περίπτωση άσκηση δίωξης κατά της ηγεσίας ή του 1/5 των βουλευτών ενός κόμματος για εγκληματική οργάνωση ή τρομοκρατική δράση, αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Και αφού είμαστε στο θέμα της Χρυσής Αυγής, να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα. Φαίνεται λοιπόν πως τρεις ακόμα προφυλακίσεις μελών της Χρυσής Αυγής με την κατηγορία της συγκρότησης και ένταξη εγκληματική οργάνωση διέταξαν χθες το απόγευμα οι εφέτες ανακρίτριες που χειρίζονται τη δικογραφία της υπόθεσης. Πρόκειται για τρία πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη προσαχθεί στις ανακριτικές αρχές του Πειραιά για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως για την υπόθεση της αιματηρής επίθεσης μελών της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα κοντά στην αυπογοεπισκευαστική ζώνη τη νύχτα της 12ης Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης είχαν τραυματιστεί σοβαρά 9 άτομα μέλη του ΚΚΕ και του Συνδικάτου Μετάλλου που πραγματοποιούσαν αφισοκόλληση. Από τους τρεις κατηγορουμένους, ο ένας τότε είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και οι άλλοι δύο είχαν προφυλακιστεί μαζί με τον Τάσο Πανταζή, φερόμενο ως επικεφαλή της Χρυσής Αυγής Περάματος. Το απόγευμα όμως οι ανακρίτριες που τους είχαν καλέσει σε απολογία για το ζήτημα της εγκληματικής οργάνωσης προφυλάξαν εκ νέου τόσο τους ήδη δύο κατηκρατούμενους όσο και τον τρίτο. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον Κώστα Χατζηδάκη, στον Υπουργό Ανάπτυξης, όπου φαίνεται πως στη συνάντηση που είχε χθες για τους πληστηριασμούς με τους επικεφαλείς της Τρόικας υπήρξε ναι μεν πρόοδος, αλλά όχι και οριστική συμφωνία. Ήρθαμε, λέει, αρκετά βήματα πιο κοντά στις δικές μας θέσεις. Ήρθαν, μάλλον, αρκετά βήματα πιο κοντά στις δικές μας θέσεις, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συμφωνία. Υπάρχουν θέματα προς συζήτηση και η συνάντηση θα επαναληφθεί το βράδυ, ανέφερε υψηλόβαθμος παράγοντας του Υπουργείου. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι στη σύσκεψη μετήχαν και εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι παρέθεσαν στοιχεία για τις επιπτώσεις των εναλλακτικών σεναρίων που συζητώνται στο τραπεζικό σύστημα. Η συνάντηση για τους πληστηριασμούς θα επαναληφθεί όταν ολοκληρωθεί η αντίστοιχη συνάντηση της Τρόικας με τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Υπενθυμίζεται ότι στον πυρήνα της διαπραγμάτευσης βρίσκεται το μεταβατικό στάδιο που θα ισχύει
για το 2014 αναφορικά με τους πληστηριασμούς και τα κριτήρια για την παράταση του καθεστώτος αναστολής. Έχει συμφωνηθεί η διατήρηση του νόμου Κατσέλη καθώς και η εφαρμογή μόνιμου συστήματος εξωδικαστικής διαμεσολάβησης από το 2015 με βάση το Ιρλανδικό μοντέλο. Τώρα, η θέση ότι η κυβέρνηση θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με την Τρόικα για το ζήτημα των πληστηριασμών, αλλά δεν θα συμφωνήσει σε ό,τι και αν φέρει η Τρόικα, γιατί είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είχε νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους των δανειστών. Ο ίδιος βέβαια διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί για το καλύτερο. Ακολούθησε η συνάντηση του Στουρνάρα και του Οικονομικού Επιτελείου με την Τρόικα, η οποία τελείωσε λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Ο Τόμσεν, αποχωρώντας, δήλωσε: «Καταγράψαμε, λέει, κάποια πρόοδο στο θέμα των αμυντικών βιομηχανιών. Θα επιστρέψουμε τον Ιανουάριο». Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ νωρίτερα τη Δευτέρα είχε ανακοινωθεί νέο ραντεβού για αργά το βράδυ της Δευτέρας για το θέμα των πληστηριασμών μεταξύ των εκπροσώπων της Τρόικας και της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετά την αναχώρηση του κυρίου Τόμσεν από το Υπουργείο Οικονομικών, υπήρξαν πληροφορίες ότι αυτό θα αναβληθεί. Και θα αλλάξουμε θέμα. Θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στις φορολογικές δηλώσεις για όλους εσάς και πώς θα καταβληθούν το 2014. Έτσι λοιπόν, μέχρι τις 30 Ιουνίου θα υποβληθούν το νέο έτος οι δηλώσεις φορολογίας των εισοδημάτων του 2013, ενώ από το 2015 και μετά οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος του Απριλίου κάθε έτους. Αυτό λοιπόν φαίνεται πως ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Μαυραγάνης, μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Όπως είπε ο κύριος Μαυραγάνης, η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Απριλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων ανταποκρίνεται στη διεθνή πρακτική για το φορολογικό έτος 2014, προβλέπεται ρητά στο άρθρο 26 παράγραφος 10 του σχεδίου νόμου ότι η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30η Ιουνίου. Άρα λαμβάνεται μέρημνα για σωστή προετοιμασία της φορολογικής διοίκησης προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να υπάρξει το φαινόμενο και η ανάγκη των παρατάσεων. Άρα για το 2014 δεν υφίσταται θέμα ή μιλάμε από το 2015 και μετά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις φορολογικές δηλώσεις. Και θα παραμείνουμε στα οικονομικά, μιας και φαίνεται πως ο ΑΕΔ έκοψε τα επιδόματα σε όσους αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, να ενταχθούν μάλλον, σε κοινοφελή προγράμματα. Και όπως είναι φυσιολογικό, οργή και αντιδράσεις έχει προκαλέσει αυτή η πρόσφατη απόφαση του ΑΕΔ να διαγράψει από τα Μητρώα Ανέργων όσους είχαν κάνει αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας και ήταν επιτυχόντες. Αλλά δεν αποδέχτηκαν τη θέση. Όπως καταγγέλνουν λοιπόν αναγνώστες στο ζούγκλα.gr, οι άνεργοι που χάνουν κατά αυτόν τον τρόπο τη θέση τους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ θα αντισταθούν με κάθε μέσο μέχρι να δικαιωθούν, ενώ έχουν ήδη αρχίσει σχετικές διαδικτυακές καμπάνιες. Όπως αναφέρουν σχετικά, ο ΑΕΔ με τον οδηγό εφαρμογής προγράμματος που ανακοίνωσε στις 13/12/2013 έφερε σε πολύ δύσκολη τους μακροχρόνια ανέργους, αφού μετά την απόφαση αυτή θα προβεί σε διαγραφές από τα Μητρώα Ανέργων όλων όσων είχαν κάνει αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα κοινοφιλούς εργασίας και ήταν επιτυχόντες και με υπεύθυνη δήλωση δεν αποδέχτηκαν τη θέση. Θυμίζουμε ότι πουθενά στο ΦΕΚΤ και στη δημόσια πρόσκληση δεν υπήρξε ο όρος αυτός και μάλιστα είχαμε και τις διαβεβαιώσεις από τον ΟΑΕΔ ότι σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης δεν υπάρχει ενδεχόμενο διαγραφής της κάρτας. Έρχεται τώρα με μια ευνηδιαστική απόφαση να διαγράψει τις κάρτες ανεργίας μας, εξαπατώντας τους μακροχρόνια ανέργους. Αυτή η απόφαση είναι απαράδεκτη και παράλογη και δεν θα επιτρέψουμε να διαγραφούν οι κάρτες μας. Θα αντισταθούμε με κάθε μέσο και στο τέλος θα δικαιωθούμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την απόφαση που είχε ο ΑΕΔ και να περάσουμε στον τομέα της υγείας όπου έχει απασχολήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό όλο το Πανελλήνιο. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, μετά γενικώς από τις δηλώσεις του που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, φαίνεται πως ζητάει την παραίτηση της Προέδρου του ΟΚΑΝΑ. Και μιλάμε για την κυρία Μένη Μαλιώρη, το οποίο κάτι τέτοιο το ζήτησε ο Υπουργός Υγείας το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, αφορά σε τρύπα πολλών εκατομμυρίων ευρώ στον οργανισμό.
Σήμερα αναμένεται η Υφυπουργός Υγείας Ζέτα Μακρύ, η οποία φαίνεται πως ερεύνησε το θέμα, να κάνει ανακοινώσεις και να καταθέσει τα επίμαχα έγγραφα στην δικαιοσύνη. Τώρα λοιπόν αντιδρούν φαίνεται στους ελέγχους με στάσεις εργασίας και πορείες και οι αρχαιολόγοι. Έτσι λοιπόν, στάσεις εργασίας για σήμερα 3η 17 Δεκεμβρίου αλλά και για αύριο 4η 18 από τις 12 έως και τη λήξη της βάρδιας, καθώς και συγκεντρώσεις στο κτίριο επί της οδού Μπουμπουλίνας στις 12.30 και τις 2 ημέρες, με πορεία προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κήρυξε ο ενιαίος Σύλλογος Αττικής Ερεάς Ελλάδας και Νήσων των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόσφατα, ελεγκτές του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, που υπάγεται και δεν είναι ανεξάρτητη αρχή, ήρθαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με εντολή να ελέγξουν τη διαδικασία υπαγωγής στο ΠΔΕΛΤΑ όλων των συναδέλφων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όλων των κλάδων και όλο το Υπουργείο και τα νομικά πρόσωπα που αυτό εποπτεύει. Με πρόσχημα επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις συναδέλφων, ο ειδικός γραμματέας Παρασκευάς Νομικός αποφάσισε να γενικεύσει τον έλεγχο, να ελέγξει συνολικά τη διαδικασία, δηλαδή όλους τους φακέλους των 2.700 περίπου συναδέλφων, των οποίων οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε ειδάχ με την διαδικασία του ΠΔΕΛΤΑ, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση επίσης γίνεται λόγος για πολιτική απόφαση που επιχειρεί να θέσει σε μια ιδιότυπη εργασιακή ομοιρία το 45% των υπαλλήλων του ΙΠΟΑ, ενέργεια που στοχοποιεί στο σύνολό τους ΙΔΑΧ εργαζομένους, τελικά το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς είναι σαφές ότι το αντιμετωπίζεται, γενικεύεται ως χώρος παρατυπιών, ενώ μπαίνει στο στόχαστρο το 45% των υπαλλήλων τους. Στις τάσεις εργασίας συμμετέχει και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε ένα θέμα που απασχόλησε αρκετά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλιματικής και Κλιματικών Αλλαγών, αλλά και τον κύριο Μανιάτη, ο οποίος το Σαββατοκύριακο έβγαλε ανακοίνωση ώστε να προστατευθεί όσο γίνεται περισσότερο το περιβάλλον από τα τζάκια και τα όποια αντικείμενα κίνδυνα και δημιουργείται η εθαλομύχλη. Έτσι λοιπόν, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την εθελομύχλη που προκαλείται από την υπερβολική χρήση τζακιών, με δεδομένο ότι τα χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κινεί τις διαδικασίες προκειμένου να υπογραφεί υπουργική απόφαση για τη δωρεάν παροχή ρεύματος στις ημέρες που το φαινόμενο αυτό είναι έντονο. Έπειτα λοιπόν από σχετική γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η απόφαση ενδεχομένως θα υπογραφεί εντός των προσοχών ημερών, με αναδρομική μάλιστα ισχύ του μέτρου. Με αυτόν τον τρόπο παρέχονται οικονομικά κίνητρα στους πολίτες, έτσι ώστε να περιορίσουν τη χρήση τζακιών. Να πούμε πως το εν λόγω μέτρο θα εφαρμόζεται για όσες οικογένειες έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και για τις ημέρες που η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων θα αγγίζει τα 150 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Σημειώνεται λοιπόν ότι η ρύθμιση ενδεχομένως να περιλαμβάνει ένα προσαρμογή των ορίων κατανάλωσης των δικαιούχων σε σχέση με την ποσότητα που επιτρέπεται να καταναλώσουν δωρεάν. Το ηλεκτρικό ρεύμα θα παρέχεται για διπλάσιο αριθμό ημερών κατά τις οποίες καταγράφεται η υπέρβαση. Παρόλο που δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία των δικαιούχων που έχουν εγκαταστήσει συστήματα θέρμανσης με καύση ξύλου, εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα διευκολύνει ουσιαστικά τους κατοίκους των αστικών κέντρων. Παράλληλα, θα οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό των εκπεμπόμενων αιωρούμενων σωματιδίων, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει ένα σαφές κίνητρο προς τους πολίτες ώστε να στραφούν σε λιγότερο ρυπογόνο συστήματα όπως το ηλεκτρικό. Αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρήπανση που σημειώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με το ΙΠΕΚΑ, ιδιαίτερα το Σάββατο, καταγράφηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Στο Μαρούσι, η τιμή των αιωρούμενων σωματιδίων ανήλθε στα 110 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα και σε κάποιους άλλους σταθμούς μέτρησης η ποσότητα αυτή κυμάνθηκε από 85 έως 87 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε μία πρόσφατη δημοσκόπηση, η οποία φαίνεται πως δίνει οριακό προβάδισμα 0,9% για τον ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, όπως καταγράφει η δημοσκόπηση, τάσεις της εταιρείας MRB που παρουσιάστηκε εχθές το βράδυ. Λοιπόν, για πρώτη φορά μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να έχει το προβάδισμα και την παράσταση νίκης, ενώ παράλληλα κλείνει η διαφορά στη μονομαχία Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα
για το ερώτημα ποιος θεωρείται πιο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Τρίτο κόμμα με μεγάλο ποσοστό και υψηλή συσπήρωση και αν βλέπω καλά, όχι, δεν θα, ναι, παραμένει η Χρυσή Αυγή. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα που φαίνεται, το είχαμε πει νομίζω και στην αρχή, όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει τις εκπομπές, είχαν τότε αποφασίσει να βγάλουν γάλα, να πουλάνε μάλλον γάλα μέσα από αυτόματα μηχανήματα πώλησης, για να μπορεί ο κόσμος να πίνει περισσότερο γάλα, να είναι δηλαδή πιο πολύ, να είναι η κατανάλωσή του πιο πολύ. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά εγκαινιάστηκε στη Λάρισα ένας αυτόματος πολιτής που μοιάζει με ATM μέσω του οποίου παρέχεται γάλα και μάλιστα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Έτσι λοιπόν καθημερινά πολίτες της Λάρισας μπορούν να απολαμβάνουν φρέσκο παστεριωμένο γάλα όλο το 24ωρο μέσω των 6 μηχανημάτων που λειτουργούν. Το γάλα φτάνει στις δεξαμενές των αυτόματων πολιτών λίγες ώρες μετά το άρμεγμα αφού πρώτα έχει παστεριωθεί σε σύγχρονες και πιστοποιημένες εγκαταστάσεις. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι πολίτες είναι να τοποθετήσουν ένα κέρμα του 1 ευρώ, του 1 ευρώ μάλλον για 1,5 λίτρο γάλα και 50 λεπτά για 1 λίτρο. Επίσης υπάρχει επιλογή χάρτινης συσκευασίας που χρησιμοποιείται μια φορά και γυάλινου μπουκαλιού που επανεχρησιμοποιείται. Ο συνεταιρισμός αγελοδοτρόφων Θεσσαλίας Πιερίας βρίσκονται πίσω από την πρωτοποριακή ιδέα που αποτελείται από 102 νέους γαλακτοπαραγωγούς που μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες για τον κλάδο εν μέσω οικονομικής κρίσης. Καθημερινά παράγουν 130 τόνους αγελαδινού γάλακτος, προμηθεύοντας τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες της χώρας. Η καινοτόμως αυτή η ιδέα αγαπήθηκε από τον κόσμο και ως το τέλος του έτους θα προσθεθούν άλλα 3 μηχανήματα στη Λάρισα, ενώ ευελπιστούν αργότερα να επεκταθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Πολύ ωραίο. Ωραίο, είναι πολύ ωραία κίνηση και φαντάζομαι ότι θα έρθει και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις κάτι τέτοιο. Αλλάζουμε θέμα, αφού είδαμε τα ελληνικά, μάλλον νέα από την ελληνική επικαιρότητα, να ρίξουμε και μία ματιά τώρα και στα διεθνή, μιας και φαίνεται στη Γερμανία πως σε κλίμα εφορίας είναι και η Άγγελα Μέρκελ και ο Ζίγκμαρ Γκάμπριελ αλλά και ο Χόρστ Ζεχόφερ, αφού υπέγραψαν την προγραμματική συμφωνία για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Χρειάστηκε βέβαια να περάσουν 10 εβδομάδες ώστε να. Μάλλον 10 εβδομάδες διαπραγματεύσεων και η έγκριση της βάσης του SPD για να λάβει και επισήμως σάρκα και οστά ο μεγάλος συνασπισμός χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών. Η Κόνραντ Αντενάουερ έλεγε πως αν οι απόψεις δύο ανθρώπων ταυτίζονται πάντοτε, ίσως να μην υπάρχει ενδιαφέρον. Υπό αυτή την έννοια, ο πρώτος καγκελάριος του Ομοσπονδιακού Κράτους της Δυτικής Γερμανίας μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να πορευθούμε εντός του μεγάλου συνασπισμού, υποστήριξε η κυρία Μέρκελ. Έκπληξη αποτέλεσε η τοποθέτηση γυναίκας για πρώτη φορά στο τιμόνι του Υπουργείου Άμυνας. Η πρώην Υπουργός Εργασίας Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν, που είναι μητέρα 7 παιδιών και γιατρός στο επάγγελμα, αναλαμβάνει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Η σύνθεση του Υπουργικού Συμβολίου πάντως προκάλεσε επικρίσεις υπό την αντιπολίτευση. Δεν πρόκειται, λέει, να αλλάξει τίποτα. Ελάχιστα είναι τα νέα πρόσωπα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει τίποτα το ελπιδοφόρο, δήλωσε η ηγέτης των Πρασίνων, Σιμόνε Πέτερς. Όπως είπα και χθες, άλλωστε, είναι πολλές οι γυναίκες φέτος στο καινούριο, στο συνασπισμό αυτό, τον μεγάλο συνασπισμό. Τώρα, ναι, μεν λέμε τα διεθνή, αλλά θα δούμε και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται πως, μάλλον δεν φαίνεται, είναι από την Κυριακή υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την Προεδρία της Κομισιόν. Οι ζυμώσεις συνεχίζονται στα άλλα ευρωπαϊκά κόμματα, εκτός από τους ευρωσοσιαλιστές που έχουν ήδη ανακοινώσει την υποψηφία του Μάρτιν Σούλτς. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη Μαδρίτη μίλησε στην απεσταλμένη του Euronews, Έφη Κουτσοκώστα. Πάμε να δούμε το απόσπασμα. Στις επόμενες ευρωεκλογές για την Προεδρία της Κομισιόν. Πώς αποφασίσατε να πείτε ναι? Ήταν μια μεγάλη πρόκληση και για μένα προσωπικά και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πραγματικότητα είναι ότι οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα επηρεάζονται καθοριστικά από τις εξελίξεις και τους σχετισμούς στην Ευρώπη, αλλά και το αντίστροφο. Οι συσχετισμοί στην Ευρώπη επηρεάζονται από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Μια κυβέρνηση της αριστεράς στην Ελλάδα θα είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για τους λαούς της Ευρώπης, θα είναι η πέτρα που θα ταράξει τα λιμνάζοντα νερά και θα δώσει τη δυνατότητα για μια μεγάλη αλλαγή σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα αυτή τη στιγμή μιλάτε για την αποτυχία του μνημονίου. Ωστόσο, η άλλη πλευρά λέει ότι σε χώρες όπως η Ιρλανδία ή η Πορτογαλία τα μνημόνια τελειώνουν. Θα μου επιτρέψετε να έχω μια διαφορετική προσέγγιση. Στην Ισπανία δεν είχαν μνημόνιο. Όμως εφαρμόζεται μια ταυτόσιμη πολιτική με αυτή που τα μνημόνια καθόρισαν στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Βεβαίως
τυπικοί λόγοι, λόγοι αξιοπρέπειας ίσως, την οποία είχαν την δυνατότητα να αναδείξουν ως δικαιολογία οι Ισπανοί πολιτικοί, δεν οδήγησαν και την Ισπανία σε αυτή την αναξιοπρεπή θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, να μην μπορεί να αποφασίσει τίποτα μόνος του ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πλειοψηφία, αν δεν ρωτήσει κάποιους υπαλλήλους, δευτεροκλασσάτους της Τρόικα, οι οποίοι μάλιστα πολλές φορές υποδεικνύουν σχιζοφρενικές επιλογές. Την άνοιξη, το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς διοργανώνει στις Βρυξέλλες μια διάσκεψη για το χρέος. Θεωρείτε όμως ότι παρότι αυτή η άποψη μπορεί να είναι ελκυστική για κάποιους πολίτες του Νότου, μπορεί να είναι το ίδιο για τους πολίτες του Βορρά, της Γερμανίας για παράδειγμα, που έφεραν τη Μέρκελ στην κυρίαρχη θέση της Ευρώπης? Στέκομαι με απεριόριστο σεβασμό απέναντι στους Ευρωπαίους φορολογούμενους και τους καταθέτω την πρόταση Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που είναι πρόταση βιώσιμη και επωφελής και για τους ίδιους, διότι ακολουθώντας αυτή την πολιτική που υποδεικνύει η κυρία Μέρκελ, ο Ευρωπαϊκός Νότος θα χρειάζεται διαρκώς νέα δάνεια. Διότι η λιτότητα μας οδηγεί στο φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανάγκης για νέο δανεισμό. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Τσίπρα και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα μοιραίο δρομολόγιο. Τουλάχιστον 20 νεκροί, είναι οι νεκροί από και 20 τραυματίες από πτώση λεωφορείου από ανισόπεδο κόμβο επαρχιακού δρόμου στις Φιλιππίνες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε σε προάστιο της Μανίλα μετά από σύγκρουση του λεωφορείου με διερχόμενο φορτηγό. Από τη σύγκρουση το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό ύψους 6 μέτρων. Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται όμως να αυξηθεί. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη Σικελία. Φαίνεται πως για άλλη μια φορά η Έθνα ξύπνησε το βράδυ του Σαββάτου και εξεράγει, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους βρίσκονταν σε κοντινή περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τα ελληνικά μέσα ενημέρωση, το ηφαίστειο έχει εκραγεί τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον 20 φορές. Επιστήμονες αναφέρουν ότι η Έθνα το 2013 εξεράγει με συχνότητα μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά και προσθέτουν ότι παρακολουθούν στενά το φαινόμενο. Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα. Έχει λοιπόν τελικά μόνο εικόνα, αν είχε και ήχο θα ήταν ακόμα πιο φαντασμαγορικό. Βέβαια, μοναδικό θέαμα, δεν το συζητάω, δεν θα ήθελα να είμαι πολύ κοντά να το βλέπω, από μια πολύ κοντινή περιοχή ίσως. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην κατηγορία σινεμά, σινεμά και Όσκαρ. Έτσι λοιπόν, μετά από την υποψηφιότητα, από την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Χρυσών Σφαιρών, αρχίζει να ξεκαθαρίζει σταδιακά το τοπίο για το ποια θα είναι τα μεγάλα φαβορί για τα φετινά Όσκαρ. Το 12 χρόνια σκλάβος οδηγεί τη φετινή κούρσα, καθώς κέρδισε 7 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους της καλύτερης ταινίας, της σκηνοθεσίας και του σεναρίου. Η ταινία λοιπόν του Steve McQueen αφηγείται την ιστορία ενός ελεύθερου μαύρου, του Solomon Northup, που πωλείται ως σκλάβος στη Λουιζιάννα και την Οδύσσειά του. Ο Βρετανός ηθοποιός Τσούτελ Έτζοφορ είναι υποψήφιος για την καλύτερη ανδρική ερμηνεία σε δραματική ταινία, ενώ ο Μάικλ Φάσμπερνετ και η Λουπίνα Νιόγκο είναι υποψήφοι στην κατηγορία Β' ανδρικού και Β' γυναικείου ρόλου αντίστοιχα. Έζησα ένα υπέροχο ταξίδι παρέα με αξιοσημείωτους ανθρώπους, τους οποίους συνάντησα και δούλεψα μαζί για να δημιουργήσουμε αυτή την ταινία που βλέπετε και να την υποδεχτείτε όπως την υποδεχτήκατε και να την αγκαλιάσετε με αυτό τον καταπληκτικό τρόπο, επισήμανε ο Έτζοφορ. Στην κατηγορία καλύτερης δραματικής ταινίας ο Steve McQueen θα βρει απέναντί του τον Paul Greengrass και την ταινία του Captain Phillips. Πρόκειται για έναν ισχυρό αντίπαλο, καθώς το φιλμ είναι υποψήφιο σε 4 κατηγορίες ανάμεσά τους και καλύτερης δραματικής ερμηνείας για τον Tom Hanks. Και συγκεκριμένα φαίνεται έχει πάρα πολύ καλές κριτικές και εδώ ελληνικές κριτικές είναι πάρα πολύ καλές και όσον αφορά τον Tom Hanks. Να πάμε λοιπόν στην επόμενη ταινία, το Gravity, η δραματική ταινία λοιπόν του Μεξικανού σκηνοθέτη Αλφόνσο Κουαρών. Ακολουθεί κατά πόδα στις δύο προηγούμενες ταινίες, καθώς τόσο σκηνοθέτης της, όσο και η πρωταγωνίστρια της Σάντρα Μπούλοκ, αγαπημένη Σάντρα Μπούλοκ να πούμε, είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες τους. Το δεύτερο μεγάλο φαβορί όμως μετά από το 12 χρόνια σκλάβος είναι το Οδηγός Διαπλοκής, το οποίο είναι και αυτό υποψήφιο σε 7 κατηγορίες, ανάμεσά τους στην κατηγορία καλύτερη κομμωδία musical και καλύτερη ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας σε κομμωδία musical για τον Bradley Cooper και την Jennifer Lawrence.
ο Ντέιβιντ, ο Ράσελ και η ταινία του θα βρεθούν απέναντι του, θα βρουν μάλλον απέναντί του, τον Αλεξάνδερ Πέιν και την Εμπράσκα. Η συγκινητική αυτή ταινία κέρδισε 5 υποψηφιότητες. Ο πρωταγωνιστής Μπρους Ντέρν και ο Πέιν είναι υποψήφοι στην κατηγορία καλύτερης ερμηνείας σε κωμωδία ή musical και σκηνοθεσίας αντίστοιχα. Ο Ντέρν βραβεύτηκε μάλιστα για την ερμηνεία του και στο Φεστιβάλ των Κανών. Και θα πάμε σε ένα τρέιλερ, το οποίο τρέιλερ, θέλω να σας πω, το έχω δει πρώτη φορά πέρσι, βγήκε το συγκεκριμένο τρέιλερ, ήταν στο Coming Soon, σε αυτά που ερχόντουσαν. Είναι ένα καταπληκτικό τρέιλερ, το οποίο περνάει αρκετά μηνύματα, σκεφτείτε το τρέιλερ, πόσο μάλλον ολόκληρη ταινία. Έρχεται λοιπόν, βέβαια, έρχεται από το στούντιο της Disney και αφού έχει σφραγίδα Disney, φαντάζεστε πόσο άριστο μπορεί να είναι. Η αθεράπευτα αισιόδοξη Άννα συνεργάζεται με τον δεινό Ριβάτη Κρίστοφ και τον βοηθό του τον Τάραδο Σβέν σε ένα επικό ταξίδι όπου θα συναντήσουν μαγικά τέρατα, έναν αστείο χιονάνθρωπο και απάτητες κορυφές με απότερο στόχο να βρουν την Έλισσα, τη βασίλισσα του χιονιού και να γλιτώσουν το βασίλειο από έναν διαρκή χειμώνα. Την πρεμιέρα του θα κάνει, να πούμε, στις 19-12 του 2013. Να πούμε λίγα λόγια για τη σκηνοθεσία που την έχει κάνει ο Chris Buck και η Jennifer Lee. Ακούγονται οι φωνές των Βάσια Ζαχαροπούλου, Σία Κοσκινά, Φίβος Ριμένας, Πάνος Μουζουράκης, Δημήτρης Μάριζας, Κώστας Δαρλάσης, Κώστας Μπακάλης, Χρήστος Συριώτης, Ηλίας Ζερβός, Χάρα Ζησιμάτου. Να το ακούσουμε όμως και το τρέιλερ, να το δούμε πιο... Ναι, καλύτερα. Καλοκαίρι στην πόλη της Αρεντέλα. Όλα είναι ζεστά. Όλα είναι ηλιόλουστα. Αλλά αυτό θα αλλάξει για πάντα. Η Αρεντέλα έχει παγώσει εντελώς. Κρύο. Ω, ωραίο Ιούλιο μας κάνει, ε! Ο τόπος βυθίστηκε στο αιώνιο χιόνι. Φέτος το χειμώνα. Δεν του πιστεύω. Ποιος θα του σώσει? Αν δεν κάνουμε κάτι σύντομα, θα πεθάνουμε όλοι από το κρύο. Ο Παγκοπολής. Θα μου πεις εσύ για προβλήματα? Εγώ είμαι πολύ της πάντων. Δύσκολο επάγγελμα στις μέρες μας. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ... πολύ ζόρι. Το καλό παιδί. Μιλέτε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν φταίω εγώ, όχι όπως φταίς εσύ. Εσύ είσαι υπέροχος. Μα τι λέω. Όχι ο άνθρωπος. Γεια σας, παιδιά. Είμαι όλα. Γεια! Μας φρίκαρες. Δεν το θέλω. Όχι. Δεν κάνα να κάνει αρχή. Ή κανένας άντρας. Ξέρω πως να σταματήσω το χειμώνα. Γεια! Κρατήσου. Μ' αρέσει η ταχύτητα. Όπα. Κατέβασε τα πόδια σου. Είναι φρεσκοβαμένο. Μα καλά, σε στάβλο, μεγάλωσες. Από την Disney. Πάμε να φέρουμε πίσω το καλοκαίρι. Imagina. Ετοιμαστείτε. Λίκη. Σκύψε. Είσαι καλά. Έχω γερό κρανίο. Εγώ δεν έχω κρανίο. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Το παράκανα. Τι γλυκούλησα μικρούλη μωράκι μονόκερο. Και νικήστε το κρύο. Πρέπει να επιζήσουμε από αυτή τη χιονοθύελα. Δεν είναι χιονοθύελα. Άγια. Είναι η αδερφή μου. Καλό θα ήταν να το ήξερα. Προσέξτε. Δεν είναι ευγενικό να πετάς χιόνι στον κόσμο. Πάπα, ηρέμησε. Ας είσαι τον χιον άνθρωπο. Ήρεμη είμαι. Ωραία. Έλα τώρα. Από τους παραγωγούς του Μαλλιά Κουβάρια. Ολαφ, λιώνει. Για κάποιους ανθρώπους αξίζει να λιώνει. Αλλά ίσως όχι αυτή τη στιγμή. Έλα, πήγε πιο γρήγορα. Όχι. Ολαφ. Κρατηθείτε, παιδιά. Disney, ψυχρά και ανάποδα. Δεν νιώθω τα πόδια μου, δεν νιώθω τα πόδια μου. Αυτά είναι τα δικά μου. Α, σε παρακαλώ, μου πιάνεις το πισινό. Τώρα νιώθω καλύτερα. Σύντομα στο σκηνηματογράφο. Μιλάμε για άλλο. Οπωσδήποτε. Ναι, μιλάμε για άλλο ένα αριστούργημα της Disney. Παίζεται ήδη στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες. Προτείνουμε σίγουρα να πάτε να το δείτε. Είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι και χριστουγεννιάτικο, τα έχει όλα. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Υόρκη κάποτε. Το γνωστό θεατρικό έργο λοιπόν του William Gibson, Two for the Sea Show, που έγινε τεράστια επιτυχία στον Broadway και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστές τον Robert Mitchum και τη Shirley MacLaine, ανεβαίνει στη θεατρική σκηνή του χώρου τέχνης Δία 2 σε διασκευή και σκηνοθεσία του Νικόλα Μίχα. Η Ειρήνη Δούκα, ο Γκρέγκι Κάπα, πρώην μέλος των Ματίζ και η Μαρία Γαλάτη Λιανοπούλου είναι οι πρωταγωνιστές της ερωτικής ιστορίας που εξελίσσεται στη Νέα Υόρκη του 1977.
Μια παράσταση όπου το χιούμορ συνυπάρχει με το δραματικό στοιχείο, μια διαδρομή στη σκοτεινή και επαναστατική Νέα Υόρκη του 70, όταν όλα τελείωσαν και όλα άρχιζαν με μουσικό χαλί, κλασικά θεατρικά και κινηματογραφικά τραγούδια, όπως τον Frank Sinatra, Elvis Presley, Edith Piaf, Λίζα Μινέλη, Νίνα Σιμών, Jeffers Airplane, Χαβέλα Βέργκας και Σίρελ και άλλα από τις ζωντανές ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Να ακούσουμε και αυτήν την παράσταση να τη δούμε. Να το δούμε, να δούμε το τρέιλερ πρώτα, να σου πω σίγουρα αν θα πάμε. These vagabond shoes are longing to stray right through the very part of it, New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. Είδαμε λοιπόν και αυτό το θεατρικό τρέιλερ, καλό φαίνεται. Ωραία τραγούδια ακούσαμε, ωραία τραγούδια ακούσαμε. Λοιπόν, και επειδή έχουμε έτσι πολύ χριστουγεννιάτικη διάθεση, θα κλείσουμε με ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, θα ακούσουμε Santa Baby, αγαπημένο τραγούδι, από Kylie Minogue. Ακολουθεί εκπομπή Ένας τρελός τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Έρχεται και το δελτίο ειδήσεων σε λίγη ώρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί. Ακριβώς. Ακριβώς στις 9, 9 νταν. Λοιπόν, μέχρι τότε σας ευχόμαστε να έχετε μία όμορφη μέρα, δημιουργική και ευχάριστη. Γεια σας. Honey, one little thing I really need, that deep.
Santa cutie, fill my stocking with the duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Believe in me, Santa, baby.